Στο πρόσφατο ταξίδι του στα Τύρανα της Αλβανίας αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Διαμάντης Παπαδόπουλος στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε τι αφορούσε το ταξίδι? Την συνέχιση συμμετοχής του Δήμου Ορεστιάδα στο δίκτυο υγιής πόλης αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Ποιος είναι ο στόχος του προγράμματος του δικτύου αυτού? Μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου παρατείνεται η προθεσμία για την εγκατάσταση των POS στις υπόχρεες επιχειρήσεις. Τι ακριβώς ισχύει? Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σάββατο 3 Φεβρουαρίου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Στο πρόσφατο ταξίδι του στα Τύρανα της Αλβανίας αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Διαμάντης Παπαδόπουλος στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κ. Παπαδόπουλος ενημέρωσε το Σώμα για το σκοπό του ταξιδιού που αφορούσε τη συμμετοχή του Δήμου στη συνδιάσκεψη Δημάρχων Βαλκανικών χωρών, όπου συμμετέχει και ο Δήμος Ορεστιάδας. Στην ετήσια Σύνοδο Δημάρχων του Δικτύου Βαλκανικών Πόλεων Β40 που πραγματοποιήθηκε στα Τύρανα, πήρε μέρος ο Δήμος Ορεστιάδας με τον Δήμαρχο της πόλης Διαμαντή Παπαδόπουλο να δίνει το παρόν, σηματοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο την επίσημη ένταξή του στο εν λόγω δίκτυο. Το Δίκτυο Βαλκανικών Πόλεων Β40 είναι μια διαβαλκανική συνεργασία πόλεων με σκοπό τη σύμπραξη σε θέματα πολιτισμού, παιδείας, τεχνολογίας, βιώσιμης ανάπτυξης, κλιματικής κρίσης και απορρόφησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αναβαθμίζουν το επίπεδο ζωής των δημοτών τους αλλά και συμβάλλουν στη φιλία και τη συνεργασία των βαλκανικών λαών. Πρόκειται για το ταξίδι που είχαμε σαν Δήμος τις προηγούμενες ημέρες. Επισκεφτήκαμε το Ατύρανα, όπου υπήρχε η διάσκεψη κορυφής για των δημάρχων των Βαλκανικών χωρών που ανήκουν σε ένα σύνδεσμο που λέγεται Β40. Ήταν μια ιδέα του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης να φέρει τους Δήμους των Βαλκανικών πόλεων κοντά, ώστε και να ανταλλάσσουν απόψεις σε κρίσιμα θέματα που αφορούν τους Δήμους, αλλά και να φέρουν τους ανθρώπους πιο κοντά, πέρα από τις διάφορες αντιπαλότητες που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ των χωρών, ώστε να χτιστούν οι απαραίτητες γέφυρες. Αυτό ήταν είχε γίνει αίτηση από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και αυτή η επίσκεψη, αυτή τη διάσκεψη, έγινε η επίσημη εισδοχή της Ορεστιάδας σε αυτό το σύνδεσμο Βαλκανικών χωρών. Νομίζω ότι θα μπορέσουν να προκύψουν χρήσιμες συναντήσεις και προκύψαν χρήσιμες συναντήσεις και νομίζω ότι μπορούν να προκύψουν και χρήσιμα συνέχεια από εδώ και πέρα σε διάφορα θέματα. Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Δήμαρχος Ορεστιάδας είχε πολύ ενδιαφέρουσες συναντήσεις με την πρέσβυρα της Ελλάδας στην Αλβανία, την κυρία Κωνσταντίνα Καμίτσι, αλλά και τον ομογενή Δήμαρχο Δρόπολης και Παγωνίου, Δημήτρη Τόλη, όπου ενημερώθηκε για θέματα της ελληνικής μειονότητας της Βορείου Ηπείρου και για τις σχέσεις των δύο χωρών. Ο κ. Παπαδόπουλος συναντήθηκε και συνομίλησε στο πλαίσιο της Συνόδου με τον οικοδεσπότη Δήμαρχο Τυράννων, κ. Εριών Βελιάη, με τον Δήμαρχο Αθηναίων, κ. Χαριδούκα, με τον Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Εκρέμη Μάμογλου, τον νέο Δήμαρχο Σόφιας και με πολλούς άλλους δημάρχους και συνεργάτες Βαλκανικών πόλεων. Maybe in whole Europe, just 100 years old. It is in the northeast part of the country. It lies 950 kilometers away from our capital, Athens. But it is only 260 kilometers away from Istanbul, while Sofia lies about a little more than 300 kilometers away, where in other words, in the heart of Balkans, at the spot that three countries converge. People from all three countries in this area exchange visits daily, many visits daily, from one country to the other for business or for pleasure. There, you can clearly see that people can build bridges much easier than countries. Speaking about resilience, which is the theme today, multiple crises are bending our efforts to realize the SDGs, the Sustainable Development Goals. Europe, as it's said before, especially the Balkan Peninsula, is affected by climate change, migration, and economic instability. Ορεστιάδα itself has seen several crises in the last few years. Economic crisis has affected deeply our mainly rural economy.
We are also at the heart of the migration issues since we are located on the route from east to west. Climate crisis could also jeopardize our crops outcome. While in the area, last year we suffered by a mega fire, the biggest in Europe, as you probably all know. But the most severe crisis that my city faces is a population demographic decline. We lost 60% of our population in the last 10 years. We must be prepared for the upcoming crisis. So building urban resilience is crucial for cities, dealing with existing problems, but also to comfort and prepare the future shocks and stressors. We, as a municipality of Ferestiada, in order to increase the resilience of our city, we have implemented and tried to implement several plans and strategies. Sustainable urban mobility plan, traffic impact study, sustainable energy and climate action until 2030, digital transformation plan, sustainable urban development strategy. So as you can see, we're trying our best in order to achieve the urban resilience, especially in terms of sustainability and inclusiveness. This summit that brings together mayors emphasizes in cooperation, in synergia. We are newcomers here. As a newcomer, we are here to learn about your city's expertise. But also we are here to offer our experience. But the most important of all is that we are here to follow the example of our people and to build bridges. Mayors can do that. Thank you for your attention. Τη συνέχιση συμμετοχή του Δήμου Ρεστιάδας στο Δίκτυο Υγιής Πόλης σε ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Περιφερειακού Γραφείου του στην Ευρώπη, αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεστιάδας στη χθεσινή του συνεδρίαση. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο στοχεύει στο να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής της πόλης και να προαχθεί η υγεία των πολιτών. Ένα σημαντικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχε ο Δήμος Ρεστιάδας είναι αυτό των υγιών πόλων. Η συνέχιση έγκριση του προγράμματος ψηφίστηκε ομόφωνα χθες στην συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου μετά την εισήγηση του Δημάρχου Διαμαντή Παπαδόπουλου. Ο Δήμος Ρεστιάδας είχε ενταχθεί με την απόφαση του 2011 στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, το οποίο έκτοτε μεταξελίχθηκε. Ένα σημαντικό, νομίζω, δίκτυο, το οποίο θα πρέπει να στηρίξουμε και σαν νέα δημοτική αρχή. Όσον αφορά την διαδικασία, πρέπει να οριστεί μια συντονιστική επιτροπή, η οποία θα βοηθάει την υλοποίηση των προϋποθέσεων και των στόχων του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων. Για να αναδειχθεί το μέγιστο της σημασίας που δίνουμε στη διαδικασία όλοι, βάζω τον εαυτό μου σαν πολιτικά υπεύθυνο, ο πολιτικά υπεύθυνος δηλαδή να είναι ο Δήμαρχος, βάζω από τη μεριά της πλειοψηφίας τους αντιδημάρχους διοικητικών υπηρεσιών, οικονομικών υπηρεσιών, περιβάλλοντος, αθλητισμού, κοινωνικής προστασίας. Και βάζω τους τρεις γιατρούς που έχουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, προτείνω μάλλον έτσι για να είμαι απόλυτα σωστός, την κυρία Σέμεν, τον κύριο Λεβέντη, τον κύριο Κυριάννη. Και σαν συντονιστή προγράμματος πρέπει να βάλουμε έναν υπηρεσιακό παράγοντα, είναι πιο αρμόδια, κυρία Καδοπούλου Ευγενία. Χαίρομαι που συνεχίζετε αυτή η συμμετοχή του Δήμου, όντως μια κατάκτηση από το 2011, στα χρόνια που μεσολάβησαν, πολύ σύντομα ενημερωτικά, και αυτό πρέπει να κρατήσουμε, είναι ότι μέσα από αυτήν τη διαδικασία μπορέσαμε να αναδείξουμε πολλά θετικά της πόλης μας και το επιστέγασμα όλης αυτής της προσπάθειας, η επιβράβευση όλης αυτής της προσπάθειας, πολύ πρόσφατα θα το είδατε, είμαστε, ενώ στο δίκτυο συμμετέχουν 200 και Δήμοι, ήμασταν ο τέταρτος Δήμος συνολικά από όλη τη χώρα που δεχτήκαμε γίναμε δεχτοί στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγειών Πόλεων. Αυτή είναι η μεγάλη παρακαταθήκη. Χαίρομαι που μπαίνετε ως πολιτικά υπεύθυνος όλης αυτής της δομής. Μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου παρατείνεται η προθεσμία για την εγκατάσταση των POS στις υπόγρες επιχειρήσεις, όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΔΕ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.
Πήρε παράταση η ημερομηνία εγκατάστασης POS για τις 35 νέες κατηγορίες επιχειρήσεων που είναι υποχρεωμένες σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΔΕ και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. Με το ισχύον καθεστώς ξέραμε ότι μέχρι 31 ναι, του Ιανουαρίου έπρεπε να προμηθευτούν POS όλες οι κατηγορίες εκείνων των ελληνικών επιχειρήσεων οι οποίες δεν είχαν. Ήταν γύρω στις 35 κατηγορίες, ταξιτζίδες, στη λαϊκή κτλ. Όλα αυτά. Αυτές λοιπόν η παράταση δόθηκε για αυτή την κατηγορία οι οποίοι έχουν περιθώριο μέχρι τέλος του Φεβρουαρίου να παραγγείλουν POS όπως υποχρεούνται ή να αποδείξουν ότι έχουν κάνει την παραγγελία εφόσον οι προμηθευτές δεν ήταν σε θέση να το προμηθεύσουν. Επίσης με την ίδια κία δίνεται όχι επιβολή προστίμων για αυτή την κατηγορία μέχρι και μία Τετάρτου. Δηλαδή, όσον αφορά τη διασύνδεση υφίστανται πάλι όλες αυτές τις διαδικασίες, δηλαδή μία Μαρτίου θα πρέπει τα POS παλιών και καινούριων μαζί με τις ταμιακές να είναι διασυνδεδεμένα, απλά δόθηκε παράταση για τους καινούριους, αυτοί που δεν έχουν πάρει μέχρι τώρα. Αυτή η παράταση ήταν λίγο πολύ προαναγγελθήσα, φάνηκε ότι θα γίνει, έτσι εμείς το λέγαμε από καιρό. Στην απόφαση του άρθρου 8 με τίτλο Μεταβατικές διατάξεις αναφέρονται τα εξής. Για τους δικαιούχους πληρωμής του άρθρου 1 ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία συμμόρφωσης για την αποδοχή όλων των μέσων πληρωμής η 29 Δευτέρου 2024. Οι υπόχρεοι με κάτω του άρθρου 1 που ήδη υποχρεούνται να διαθέτουν τερματικά αποδοχής καρτών ή και επαγγελματικό λογαριασμό κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης συνεχίζουν να έχουν την υποχρέωση αυτή. Οι υπόχρεοι με κάτω του άρθρου 1 που δεν υποχρεούνταν και δεν διέθεταν τερματικά αποδοχής καρτών ή και επαγγελματικό λογαριασμό κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης υποχρεούνται στην προμήθεια και θέση σε λειτουργία τερματικών αποδοχής καρτών καθώς και στην δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσης από 1η-1η-2024. Κατ' εξαίρεση ορίζεται ότι για το χρονικό διάστημα από 1η-2024 έως και 1η-4η-2024 αναστέλλεται η επιβολή προστίμου του άρθρου 5 της παρούσης στους υπόχρεους του προηγούμενου εδαφίου εφόσον αποδεδειγμένα έχουν καταθέσει νόμιμα σχετικό αίτημα για την προμήθεια τερματικού αποδοχής καρτών έως τις 29 Δευτέρου 2024 και αναμένουν την εγκατάστασή του. Δεν υπάρχει δυνατότητα όχι από τους επιχειρηματίες αλλά από, τις άλλες συμβαζόμενους οι οποίοι θα πρέπει να το πάρουν. Ποιες ήταν αυτοί? Ήταν ότι η ίδια η CardLink η οποία δεν προλαβαίνει. Δεν έχει ασχοληθεί καν με τις αναβαθμίσεις των ήδη υπαρχόντων. Πόσο μάλιστα με την προμήθεια. Δεύτερον, οι τράπεζες που είναι ο κύριος προμηθευτής των POS λειτουργούσαν διαφορετικά. Μάλιστα ζητούσαν και πράγματα τα οποία όπως τζίρος ή ξέρω εγώ, κάποιες πληρωμές των επιχειρηματιών οι οποίες δεν συνάδουν με αυτό το πνεύμα του νόμου. Υπήρχε λοιπόν επιβεβλημένη αυτή η παράταση. Τώρα, αν θα γίνει κάτι άλλο στο μέλλον, δεν ξέρουμε. Πάντως, αυτή τη στιγμή, όσοι ήταν υπόχρεοι από τις 35 περίπου κατηγορίες νέες που εντάχθηκαν στην υποχρέωση για αγορά POS και έλεγε η ημερομηνία τέλος του Γενάρη, αυτή πήρε παράταση μέχρι τέλος του Φεβρουαρίου. Αυτό. Και ότι πρόστιμα δεν θα επιβληθούν με βάση την κοία τη συγκεκριμένη μέχρι και μία Τετάρτου. Τα υπόλοιπα ισχύουν όπως είχαν. Από τις λίμνες διεθνούς σημασίας του Βορρά μέχρι τους μικρούς νησιωτικούς υγρότοπους και τα αστικά ρέματα, οι υγρότοποι είναι πολύτιμα καταφύγια για την άγρια ζωή και τον άνθρωπο. Περισσότεροι από 680 μικροί και μεγάλοι υγρότοποι έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα, πολλοί από τους οποίους φιλοξενούν κάθε χειμώνα σημαντικούς αριθμούς υδρόβιων πουλιών και άλλων ειδών που συνδέονται με την παρουσία του νερού ανάμεσά τους πολλά σπάνια και απειλούμενα. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα υγρότοπων, ας δούμε αυτούς τους ξεχωριστούς τόπους μέσα από τα κιάλια των εθελοντών παρατηρητών πουλιών που έδωσαν και φέτος ραντεβού στους υγρότοπους όλης της χώρας για τις μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις υδρόβιων πουλιών, το μεγαλύτερο και το μακροβιότερο πρόγραμμα παρακολούθησης της βιοποικιλότητας στον κόσμο που στην Ελλάδα συντονίζει η Ελληνική Ορνιοαθολογική Εταιρεία. Οι μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις διεξάγονται κάθε χρόνο ταυτόχρονα σε πάνω από 100 χώρες με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων καταμετρητών που καταγράφουν κυρίως υδρόβια και παρυδάτια είδη πουλιών που διαχειμάζουν τους υγρότοπους αλλά και άλλα είδη που έχουν σχέση με αυτούς όπως τα αρπακτικά πουλιά και θαλασσοπούλια. Τα δεδομένα που συλλέγονται επιτρέπουν την εκτίμηση τάσεων των πληθυσμών των ειδών αυτών και των μεταβολών που παρουσιάζουν οι υγρότοποι.
Με σύμμαχο τον καλό καιρό και τον ενθουσιασμό περισσότερων από 200 εθελοντές, καταμετρητές που πήραν μέρος στη δράση, τη φετινή χρονιά καταγράφηκαν τα υδρόβια πουλιά στο μεγαλύτερο μέρος των υδροτόπων της χώρας, ενώ σε συνεργασία με περισσότερους από 20 φορείς, μονάδες διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, τοπικές ομάδες, καλύφθηκε πάνω από το 85% της συνολικής έκτασής τους. Η μεγάλη κάλυψη δεν συνοδεύτηκε από μεγάλους αριθμούς πουλιών, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν σε όλη τη χώρα μέχρι και τις αρχές Ιανουαρίου απέτρεψαν πολλούς χειμερινούς φτερωτούς ταξιδιώτες από το να μετακινηθούν νοτιότερα. Μειωμένοι αριθμοί καταγράφηκαν και σε παραδοσιακά προπήρια υδρόβιων πουλιών, όπως είναι το Δέλτα του Εύρου, οι Πρέσπες και η Λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, ενώ και τα είδη που παρατηρήθηκαν σε κάποιες περιοχές, όπως η Λίμνη και η Κερκίνη, θύμιζαν περισσότερο άνοιξη παρά χειμώνα. Εντός των επόμενων μηνών αναμένονται σημαντικές αλλαγές για το σύνολο σχεδόν όλων των επιδομάτων του ΕΦΚΑ, της ΔΥΠΑ και του ΟΠΕΚΑ. Οι αλλαγές θα είναι δομικές τόσο ως προς το καθεστώς χορήγησης όσο και ως προς τον τόπο καταβολής. Ειδικότερα το επόμενο διάστημα αναμένουμε τα εξής. Κοία για την αναπροσαρμογή των επιδομάτων ανεργίας. Η αλλαγή στο ύψος του επιδόματος ανεργίας θα εφαρμοστεί στην αρχή πιλωτικά και θα συνδέεται με τον τελευταίο μισθό που λάμβανε ο άνεργος. Ταυτόχρονα το επίδομα θα εξαρτάται από την ένταξη του ανέργου σε προγράμματα κατάρτισης και ανάλογα με τα έτη του εργασιακού του βίου το επίδομα θα καταβάλλεται και πέραν των 12 μηνών ενσωμάτωση επιδόματος μακροχρόνια ανέργων. Όσο περισσότερα χρόνια έχει διανύσει ο άνεργος στην αγορά εργασίας, τόσο υψηλότερο θα είναι το επίδομα που θα λαμβάνει, χωρίς ποτέ να υποχωρεί κάτω από τα επίπεδα που διαμορφώνεται σήμερα. Προπληρωμένη κάρτα. Όλα σχεδόν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλονται μέσω προπληρωμένης κάρτας κατά 50%, ενώ το υπόλοιπο 50% ο χρήστης της κάρτας θα μπορεί να το λαμβάνει σε μετρητά από το λογαριασμό του. Νέο ενιαίο κανονισμό παροχών σε χρήμα του ΙΕΦΚΑ με στόχο την καθιέρωση ενιαίων κανόνων για ασφαλισμένους και συνταξιούχους όλων των πρώην ταμείων. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν παροχές ασθενείας, μητρότητας, εργατικού ατυχήματος αλλά και αναπηρίας όπως και έξοδα κηδείας. Η ειδική ομάδα εργασίας θα πρέπει έως τις αρχές του καλοκαιριού να καταγράψει τα κριτήρια χορήγησης επιδομάτων και να προτείνει αλλαγές στο πόρισμα που θα παραδώσει στην ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας. Επίδομα παιδιού Α21. Σύντομα αναμένεται να ανακοινωθούν οι αποφάσεις για την αναμόρφωση του επιδόματος παιδιού εφόσον προηγηθεί η υποβολή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το Δημογραφικό στον Πρωθυπουργό. Ήδη μεικτή ομάδα εργασίας μελετά τις βασικές παραμέτρους του επιδόματος ώστε να είναι δικαιότερο για τους γονείς με χαμηλότερα εισοδήματα και περισσότερα τέκνα. Υπενθυμίζεται ότι ανακοινώθηκε αύξηση του επιδόματος γέννησης από 2.000 σε 2.400 ευρώ για το πρώτο παιδί, στα 2.700 για το δεύτερο παιδί, στα 3.000 για το τρίτο παιδί και στα 3.500 ευρώ για το τέταρτο παιδί και άνω, με βάση το πρόγραμμα και τα παραπάνω. Εντός του πρώτου τριμήνου 2024 θα εκδοθεί η οικία για την αναπροσαρμογή των επιδομάτων ανεργίας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου 2024 όλα σχεδόν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλονται μέσω προπληρωμένης κάρτας. Μέχρι τέλος καλοκαιριού θα πρέπει να γίνουν οι αλλαγές στον ΕΦΚΑ. Ως τον Μάιο αναμένεται να ανακοινωθούν οι αποφάσεις για την αναμόρφωση του επιδόματος παιδιού Α21. Ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα του Δήμου Ορεστιάδας και όχι μόνο είναι το Ιστορικό και Γεωγραφικό Μουσείο Ορεστιάδας και Περιφέρειας. Εκεί θα πάμε στη συνέχεια του δελτίου μας. Βρισκόμαστε στο Ιστορικό και Γεωγραφικό Μουσείο Ορεστιάδας και Περιφέρειας, το οποίο ιδρύθηκε με το 1973-74, ύστερα από την ανάγκη να συγκεντρωθεί λαογραφικό υλικό που χανόταν λόγω της μεγάλης μετανάστευσης. Είχαν μείνει στην περιοχή πιο πολλοί άνθρωποι ηλικιωμένοι και τα εγγονάκια, τα παιδάκια. Οπότε οι δάσκαλοι, που ήταν οι πρωτοπόροι και είναι μέχρι σήμερα, είδαν αυτή την ανάγκη και τις συλλογές που υπήρχαν στα δημοτικά σχολεία της περιοχής τις συγκέντρωσαν με μια επιλογή και τις έφεραν στο χώρο αυτό. Εδώ ήταν ένα σπίτι ενός πλούσιου ολάκληρου ζευγαριού της Ορεστιάδας, το οποίο στην ουσία σε εισαγωγικά κατέλαβε η πρώτη ομάδα που δημιούργησε το μουσείο.
και το μετέτρεψε στην ουσία σε ένα χώρο συλλογής περισσότερων λογογραφικών αντικειμένων. Σιγά σιγά αυτό συστηματοποιήθηκε. Μετά από κάποια χρόνια, με τη βοήθεια του Υπουργείου Πολιτισμού και μια πάρα πολύ καλή ομάδα μουσεολόγων και ιστορικών, έγινε μια πολύ καλή συντήρηση και έγινε το πρώτο στήσιμο με την έννοια του μουσείου, όχι της συλλογής. Βέβαια, το 2005-2006 γίνεται και η επέκταση του μουσείου αυτού, του χώρου, γιατί το Διοικητικό Συμβούλιο, πια αφού υπήρχε και Διοικητικό Συμβούλιο, πήρε το διπλανό κτίριο και το Ίδρυμα Νιάρχου σε μια προσπάθεια να αξιολογήσει τις προσπάθειες, τις κινήσεις που γινόταν στην περιφέρεια, είδε τη δουλειά που γινόταν εδώ και προθυμοποιήθηκε να χρηματοδοτήσει αυτήν την επέκταση. Δηλαδή, στην ουσία έγιναν οι εργασίες και πληρώθηκαν όλες από το Ίδρυμα Νιάρχου. Και έτσι το μουσείο απέκτησε την μεγάλη αυτή προέκτασή του και ως φυσικό επακόλουθο και τον εμπλουτισμό των θεματικών εκθέσεων. Ο επισκέπτης μπορεί να έρθει στο μουσείο και να δει, επειδή Ορεστιάδα είναι μια πόλη νέα, προσφυγική πόλη σχετικά νέα, η ιστορία της Ορεστιάδας και της περιοχής περικλείεται σε αυτές τις θεματικές εκθέσεις. Δηλαδή, μπορεί να δει από την αρχή, στο ισόγειο όπου βρισκόμαστε, μια πάρα πολύ καλή εξήγηση στα ελληνικά και στα αγγλικά της ιστορίας της Ορεστιάδας και του μουσείου, να δει αντικείμενα από την πρώτη προσφυγιά, γιατί η Ορεστιάδα έγινε το 1923 από πρόσφυγες που ήρθαν από την Ανατολική Θράκη, από το Κάραγα της Αδριανούπολης, και να δει κάρα με τα οποία μεταφέρθηκαν, αντικείμενα του σπιτιού, οικιακά δηλαδή, ενδυμασίες πάρα πολύ ωραίες, αυθεντικές όλες, στον πρώτο όροφο. Όλα είναι προσφορές κατοίκων, είναι όλα συντηρημένα. Η ιδιαίτερα μεγάλη αξία για όλους έχει η έκθεση με τα εκκλησιαστικά αντικείμενα, γιατί καταλαβαίνετε ότι πολλοί πρόσφυγες δεν έφεραν προσωπικά τους αντικείμενα και κουβάλισαν τις εικόνες, τα ψαλτήρια που υπάρχουν στον πρώτο όροφο. Είναι πολύ μεγάλης αξίας. Και ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι του μουσείου, συναισθηματικά σημαντικό και έχει και το συμβολισμό του, είναι τα χώματα που βρίσκονται στον πρώτο όροφο, τα οποία έφερε η ομάδα ποδηλατών της Ορεστιάδας την ημέρα που έγινε η επέκταση του μουσείου, τα εγγένεια δηλαδή. Αντί να κόψουμε κορδέλα, οι ποδηλάτες έφεραν τα χώματα τα οποία είχε φέρει το Διοικητικό Συμβούλιο προηγουμένως, τα μετέφεραν συμβολικά από το τρενείο των Καστανεών εδώ στο μουσείο. Και έτσι άνοιξε η νέα πτέρυγα του μουσείου. Καταλαβαίνετε ότι τα χώματα από τις χαμένες πατρίδες, τις αλυσμόνητες πατρίδες, έχουν ιδιαίτερα μεγάλη σημασία σε ένα μουσείο ιστορικό και λαογραφικό. Τα εκθέματα του μουσείου είναι πάρα πολύ σημαντικά, μερικά όμως ξεχωρίζουν, όπως είναι και αυτή η σημαία που βλέπουμε ακριβώς πίσω μου, που είναι η σημαία του κοπεναριού του Ιερού Ναού των Αγίων Θεοδόρων, και αυτή είναι προσφορά στο μουσείο από τον εγγονό του πρώτου κατέχοντα τη σημαία, και βλέπουμε πίσω και το καμπαναριό. Γιατί έχει μεγάλη σημασία αυτό? Γιατί όταν απελευθερώθηκε για 2 χρόνια η Αδριανούπολη και το Κάραγατς, οι κάτοικοι βγάλουν από τα μπαούλα τους εικόνες, σημαίες, παραδοσιακές ενδυμασίες. Όλα θύμιζαν την πατρίδα, δηλαδή η σημαία κράτησε ζωντανό τον ελληνισμό στην Ανατολική Θράκη για αιώνες. Τουλάχιστον οι εικόνες και τα εθνικά σύμβολα ήταν πάρα πολύ σημαντικά για τους πρόσφυγες.